Σας έβλεπα ότι τα ακούγατε με προσοχή και όλες τις κουβέντες που έκανε ο κύριος Παναγόπουλος. Το πρόβλημα του νερού, νομίζω, στη Θεσσαλία είναι από τα μεγάλα. Αν και στο ρεπορτάζ σας είχατε από τη Μεσσηνή ανταπόκριση. Μεσσηνή ανταπόκριση, αλλά ο κύριος Παναγόπουλος είχε ασχοληθεί μετά τη Θεσσαλία. Το πρόβλημα είναι σε όλη την επικράτεια ή αλλού πιο οξυμένο. Βέβαια, η Θεσσαλία έχει χρόνια το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, και βέβαια εδώ είναι και οι ευθύνες, να το πω έτσι διαχρονικά. Και δείτε η ειρωνία, πέρυσι πνιγήκαμε. Ναι. Και τώρα δεν έχουμε νερό. Και φέτος δεν έχουν νερό οι αγρότες, για παράδειγμα. Ναι. Και πόσιμα και τα λοιπά, υπάρχουν περιορισμοί. Αλλά κυρίως στο αρδευτικό κομμάτι δεν υπάρχει νερό. Και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν έργα. Ή όποια έχουν εξαγγελθεί κατά περιόδους. Για να δούμε και αυτή η πρόταση της Ολλανδικής εταιρείας έχει μέσα κάποια ριζοσπαστικές προτάσεις. Δείτε για παράδειγμα Αχελώς. Ναι. Κονεμένη ιστορία. Να μας πρώτο ο κύριος Λαμπρούλης και να μας πείτε και γιατί ξεκινήσαμε με τα νερά. Είχαμε το θέμα πριν και που αφορά φυσικά και τη Θεσσαλία, κύριε Λαμπρούλη. Λοιπόν, αλλά πού είναι τα 50 χρόνια. Τότε, αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι αυτά που έχω διαβάσει, το ΚΚΕ ήταν της αντίληψης ότι είχαν αλλαγή νατοικής φρουράς. Φαντάζομαι μισό ώρα αργότερα έχει αλλάξει άποψη. Πρώτον, να ευχηθούμε στην ομάδα, την Ολυμπιακή ομάδα, στους αθλητές μας που θα πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να είναι υγιείς και να έχουν επιτυχία στα αγωνίσματα που θα λάβουν μέρος. Ναι. Και φυσικά να μας φέρουν και μετάλλια. Ναι. Αυτό είναι, νομίζω, ο πόθος όλων των Ελλήνων. Δείτε, εμείς λέμε, με αφορμή και τα 50 χρόνια, σε όσο χρόνο τώρα έχουμε εδώ, ότι πρέπει να βγαίνουν και συμπεράσματα. Βεβαίως. Είμαστε 50 χρόνια μετά. Λοιπόν, συμπεράσματα. Δεν από έκανε λάθος αυτό το κουμπί να λέει αλλαγή νατοϊκή φρουρά, όταν είχαμε μια τέτοια διαδικασία στη χώρα. Τι εννοείται αλλαγή νατοϊκή, δεν το. Τότε, νομίζω αυτό ήταν ο χώρος, αν όχι μόνο το κουμπί, αυτό ήταν ο χώρος αριστερά τότε, όταν έφυγε η δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία 24 Ιουλίου του 1974. Έκανε λόγο τότε για αλλαγή νατοϊκή φρουρά και όχι επιστροφή τη. Εννοείται σε. Φωτογραφίζω στο πολιτικό επίπεδο τη υπορία εδώ εκείνη. Φαντάζομαι ότι ξέρετε την ιστορία του ΚΚΕ. Το ΝΑΤΟ και η συμμετοχή τη χώρα μα στο ΝΑΤΟ, είτε χούντα είτε χωρίς χούντα, ήμασταν στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία, τελευταία εφταετία, η Ελλάδα προσδέθηκε ακόμα πιο πολύ στο άρμα, στο άρμα του ΝΑΤΟ, ή αν θέλετε, έγινε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο με όλες αυτές τις βάσεις. Λοιπόν, και με την συμμετοχή της σε μια σειρά από πολεμικές συγκρούσεις, δίνοντας γη και ύδρο στους Αμερικάνους, προκειμένου να επεμβαίνουν όπου γης, στη βάση ποιών, των πολέμων που έχουν ξεκινήσει εκεί, εξαιτίας των ανταγωνισμών, των ανελαίτων και σφοδρών ανταγωνισμών μεταξύ καπιταλιστικών κρατών. Άρα, το ίδιο το σύστημα, λοιπόν, που υπηρέτησε τότε η Χούντα, αργότερα η δημοκρατιαστική δημοκρατία ή πριν τη Χούντα, είναι εδώ. Οξύνει την κατάσταση απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί μιλάμε για κράτους δικαίου κτλ. Κύριε Λαμπρούλη, συγγνώμη. Έζατε όντως πολλό. Και είναι και η μοναδική από τις εθνικές ομάδες, η οποία έχει τις περισσότερες, δεν θυμάμαι κάποια διοργάνωση διεθνή, να μην έχει λάβει μέρος ή να έχει αποκτήσει τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Εξαιρετικό σερί. Ίσως κάνω λάθος. Ναι, ήμουνα στα νιάτα μου πριν. Πολύ σοβαρή δουλειά υποδομών γίνονταν. Ναι, ήμουνα στην ομάδα, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, στην ομάδα πόλου του ΝΟΛ, ναυτικός ομίλος Λάρισας. Ναι. Φανταστείτε. Μάλιστα. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Εντάξει, τι θέση παίζατε, κύριε Φουνταριστό. Όχι, φουνταριστό. Όχι. Εντάξει, πιο πίσω. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα στα τις μεταπολίτευσης. Την διέκοψα πριν. Είπατε λοιπόν για τον ΝΑΤΟ και την πολιτική. Όχι, λέμε το εξής εντάχει τώρα. Ότι η περίοδος αυτή και τα 50 χρόνια, μετά από 50 χρόνια, μπορεί να αξιοποιηθεί και πρέπει να αξιοποιηθεί από τους εργαζόμενους, από το λαό μας, με την πείρα που έχει αποκτηθεί από εκείνο το διάστημα, για το σημερινή κατάσταση, αλλά και για τους σημερινούς αγώνες του εργατικού και λαϊκού κινήματος, απέναντι σε όλη αυτή τη λέλαπα που βιώνει η εργατική λαϊκή οικογένεια σήμερα. Και φυσικά απέναντι στη συκοφάντηση και των κομμουνιστών, αν θέλετε, και των αγώνων της προηγούμενης περίοδου, και απέναντι, αν θέλετε, και στην όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ κρατών και ιμπεριαλιστικών κέντρων, με αποτέλεσμα τους πολέμους, τη φτώχεια, την ανέχεια του λαού μας, αλλά και των άλλων λαών που φέρνει αυτό το σύστημα, το εκμεταλλευτικό σύστημα, που έχει φτάσει στα όρια του, είναι σε σύψη πλέον,
Και αυτή τη σύψη τη βιώνει ο λαός μας και ο λαός μας με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και μια από αυτές τις, να το πω έτσι, καταστάσεις που βιώνει ο λαός είναι και αυτό ακριβώς που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο της λεγόμενης ολοκλήρωσης. Κρατήστε λίγο να πείτε για την ψυχική υγεία. Για το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, καθ' θέλετε να πείτε, κύριε Λαμπρούλη, για να κλείσετε. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι συνδυάζοντάς το με αυτό που λέμε, με τη συζήτηση που έχουμε τώρα σε εξέλιξη και για τα 50 χρόνια από την δικτατορία, αλλά και τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, ένα από αυτά λοιπόν είναι και τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, που αυτές τις μέρες, όπως γνωρίζετε, λοιπόν, συζητιέται ένα νομοσχέδιο που έχει στον τίτλο του «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μετάρρυθμισης». Έτσι λοιπόν, είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται να προσθεθεί σε όλα όσα έχουν συμβεί στον χώρο της ψυχικής υγείας εδώ και 30-40 χρόνια, αυτό που λένε ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ψυχαργός ονοματεύω. Στόχος υποτίθεται στα χαρτιά η αποσυλλοποίηση ή με αφορμή την αποασυλλοποίηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά φτάσαμε στο σημείο να έχουν συρρυκνωθεί οι δημόσιες μονάδες υγείας, οι ψυχιατρικές. Από εκεί και πέρα το ίδιο το νομοσχέδιο καταργεί στην ουσία δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το ένα είναι το Δαφνή και το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Αβέβαιο είναι το μέλλον έως από το 27 και μετά για τα κέντρα πρόληψης. Συγχωνεύει προγράμματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, ναι, και ΘΕΑ, mm-hmm, και το ΟΚΑΝΑ. Και από εκεί και πέρα και τις υπόλοιπες δομές που ανήκανε και στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, η ΑΝΟΣ και πάει λέγοντας. Όλα αυτά στη βάση πια της ιδιωτικοποίησης, της αδυναμίας ή μάλλον της συνειδητής πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης να μην αναπτύξει κρατικές μονάδες ψυχικής υγείας και σε επίπεδο πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο και σε τριτοβάθμιο, αλλά και στον τομέα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Όλα αυτά παραδίδονται σε ΜΚΟ και σε ΑΜΚΕ, αυτό αναφέρει στο νομοσχέδιο, από όπου στις οποίες αυτές... στις οποίες, ναι, θα διατεθεί πακτολός χρημάτων. Ωραία. Και βέβαια οι άρρωστοι, οι ασθενείς, οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που υποφέρουν θα πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, κύριε Παπαχλημίτσο, αν θέλουν να έχουν υπηρεσίες.